σε άλλο ρόλο, επιστρέφει φέτος στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας η σκηνοθέτηδα από τη Σαουδική Αραβία, Χάιφα Αλ Μανσούρ. Αφού πέρσι παρουσίασε την πρώτη της κινηματογραφική δημιουργία με τίτλο Ουάτζιτα στο διαγωνιστικό πρόγραμμα, φέτος την καλούν να συμμετέχει στη διάσημη κινηματογραφική διοργάνωση ως κριτής. Η Αλ Μανσούρ θα είναι πρόεδρος της Διεθνούς Επιτροπής για το βραβείο Λουίτζι Ντε Λαουρέντις για πρωτοεμφανιζόμενους σκηνοθέτες. Είναι μεγάλη τιμή να είμαι στην Κριτική Επιτροπή της Βενετίας. Μου έδωσαν την ευκαιρία να κάνω την παρθενική μου εμφάνιση με την ταινία μου Ουάτζιτα. Ήταν μια καταπληκτική πρεμιέρα και αδειμονώ να επιστρέψω ξανά στην πόλη. Το να είσαι κριτής δεν έχει να κάνει με την επιλογή της δουλειάς κάποιου άλλου σκηνοθέτη. Έχει να κάνει με το να ξεχωρίσεις τη δυναμική του, να δεις τα πλεονεκτήματά του και να τον επιδοκιμάσεις. Με αυτή ακριβώς τη λογική θα πάω εκεί και ελπίζω και τα υπόλοιπα μέλη της Επιτροπής να συμφωνήσουν με τις απόψεις μου. Go about it and I hope the rest of the jury agree. Η ταινία της Χάιφα Αλ Μανσούρ που διακρίθηκε στην περσινή διοργάνωση έχει να κάνει με την ιστορία ενός κοριτσιού που ονειρεύεται να αποκτήσει το δικό της ποδήλατο ενάντια στις αντίξωες συγκυρίες. Η Μανσούρ είναι η πρώτη σκηνοθέτηδα που βγάζει η Σαουδική Αραβία. Η δουλειά της παρά τα εγκόμια που συγκέντρωσε στα διεθνή φεστιβάλ που συμμετείχε έχει προκαλέσει πολλές αντιδράσεις στη χώρα της. Πρόκειται για μια πολύ ανταγωνιστική δουλειά για να μην μιλήσουμε για τη χώρα μου τη Σαουδική Αραβία, όπου δεν υπάρχει καθόλου παράδοση, καμιά υποδομή, καμιά προϊστορία πάνω στην οποία μπορείς να βασιστείς. Άρα πρέπει να πιστέψεις με θέρμη το λόγο που κινηματογραφείς και να μην τα παρατάς ποτέ, ακόμη και αν τα πράγματα είναι εντελώς σκούρα. Χρειάστηκαν 5 χρόνια για να γυρίσω αυτή την ταινία. Είμαι χαρούμενη που τώρα παίζεται παντού. Η Ουάτζιτα κέρδισε το βραβείο καλύτερης ταινίας στο 9ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Ντουμπάι. Το 70ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας θα πραγματοποιηθεί φέτος από τις 28 Αυγούστου μέχρι και τις 7 Σεπτεμβρίου.